Περιγραφή των γεγονότων του Ιουλίου του 1821 από τον ιστορικό Σπυρίδωνα Τρίκουπη. Στις 3 Μαΐου 1821 έφτασαν 4.000 στρατιώτες και αμέσως μετά ο κυβερνήτης κάλεσε στη Λευκοσία τους επισκόπους και τους άλλους προεστώτες υπό το πρόσχημα ότι επειδή οι χριστιανοί αδελφοί τους στις άλλες χώρες είχαν ξεσηκωθεί με όπλα, ήταν απαραίτητο για την ασφάλειά τους, αφού αυτοί παρέμειναν νομιμόφρονες, να στείλουν ένα κοινό υπόμνημα στην πύλη με το οποίο να βεβαιώνουν τον Σουλτάνο για την αμετάθετη προσκόλλησή του στο θρόνο του. Πρόσθεσε ότι θα επιβεβαίωνε τις δηλώσεις τους με προσωπικές του αναφορές. Πολλοί τον πίστεψαν και πήγαν στη Λευκοσία. Μερικοί, πιο έξυπνοι από τους άλλους, υποψιάστηκαν κάποια απάτη και διέφυγαν στη Λάρνακα, μια πόλη με 6.000 κατοίκους, κατά πλειοψηφία χριστιανούς, και κρύφθηκαν μέσα στα προξενία. Όσοι προεστώντες από τη Λάρνακα και τη Λεμεσό δεν φρόντισαν να κρυβούν, συνελήφθησαν ενώ έβγαιναν από τις εκκλησίες και στάλικαν δεσμοί στη Λευκοσία. Ο κυβερνήτης, αφού συγκέντρωσε όσους μπορούσε στην πρωτεύουσα, ρίχνοντας τη μάσκα, απεκάλυψε τον αιμοσταγή σκοπό του, παρόλο που οι δυστυχείς χριστιανοί ήσαν απολύτως αθώοι. Στις 9 Ιουλίου, οι αξιωματούχοι έφεραν μέσα στην πλατεία, μπροστά από το μέγαρο του κυβερνήτη, τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους άλλους τρεις επισκόπους. Τον πρώτο τον απαγχώνησαν σε ένα δέντρο μπροστά από τις πύλες του μεγάρου, ενώ τους άλλους τους αποκεφάλισαν. Μαζί τους αποκεφαλίστηκαν και ένας αριθμός χριστιανών προεστώτων και όλα τα σώματα έμειναν εκτεθειμένα στην πλατεία για μερικές ημέρες. Κατά την διάρκεια των επόμενων 30 ημερών συνέχισαν τις σφαγές και συχνά ακροτηρίαζαν τα μέλη των ζωντανών θυμάτων.